Θα ξεκινήσουμε και για συμβολικούς λόγους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι την περιοχή του Αρκαλοχωρίου δεν την ξεχνάμε. Και η εκπομπή μας βέβαια και γενικά, ειδησιογραφικά, γενικότερα όμιλος, καταγράφουμε τα ρεπορτάζ σε καθημερινή εβδομαδία βάση. Πολλά τα προβλήματα εκεί της περιοχής, με αφορμή βέβαια το φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Και θα πάμε στο εκκλησάκι, συγκεκριμένα του προφήτη Λία στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς στις 27 Σεπτεμβρίου. Μια ημερομηνία βέβαια η οποία παραμένει μέσα μας, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Υπό ανέγερση ο ναός, ωστόσο πραγματοποιείται, θα πραγματοποιηθεί εσπερινώς Θεία Λειτουργία σήμερα το απόγευμα και αύριο βέβαια το πρωί αναμένεται να κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Νοπές οι μνήμες, ωστόσο μέσα από την δυστυχία, τα προβλήματα, την ανησυχία, τα άσχημα συμβάντα και περιστατικά, προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις και αυτό πρέπει να έχουμε μέσα μας βαθιά ριζωμένο, προκύπτει η ελπίδα και η επόμενη μέρα. Βλέπουμε σημερινά πλάνα από τον υποανέγερση ναού του προφήτη Λία. Φορείς, αυτοδιοίκηση, ντόπιοι, ιδιώτες ενώθηκαν και τι είπαν. Σε ένα χρόνο, 27 Σεπτεμβρίου 2021, είχαμε την ολοκληρωτική καταστροφή. 27 Σεπτεμβρίου 2022 αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια, αναμένεται να συγκεντρωθούν εκεί πάλι εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν το όνειρο της ανέγερσης ξανά του Ιερού Ναού προκειμένου να δώσουν το σύνθημα για μια νέα αρχή. Ωστόσο, θέλω να πάμε στην περιοχή. Εκεί μας περιμένει ο πατέρας Σπυρίδων Φουκαράκης. Είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Ανδρέα Αρκαλοχωρίου. Να τον συναντήσουμε και να τον καλησπερίσουμε. Πατέρα Σπυρίδων, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Πέρα από το λόφο του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά για την εορτή του προφήτη Ηλία, σε όσους εορτάζουν, ο προφήτης Ηλίας να είναι πάντοτε βοηθός και σκεπαστής σε όλη τη ζωή τους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα το επαναλάβω για συμβολικούς λόγους. Ξεκινήσαμε σήμερα μαζί την εκπομπή, στο πρώτο μέρος, να μας δώσετε ένα σύνθημα ελπίδας για την επόμενη μέρα. Έχετε τον Εσπερινό σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, πατέρα Σπυρίδωνα? Σε λίγο στις 7 η ώρα, πρώτο ο Θεός, θα έχουμε τον Εσπερινό του προφήτη Ηλία, τον πρώτο Εσπερινό στη Νέα Εκκλησία, την αναγερθήσα Νέα Εκκλησία μετά τον, όπως είπατε κι εσείς. Στις 7 η ώρα λοιπόν θα έχουμε εδώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, όλες τις αρχές, προπάντων όλους τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου, να τελέσουμε πανηγυρικά τον πρώτο Εσπερινό του προφήτη Ηλία για την εορτή του. Και πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί, τη Θεία Λειτουργία. Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, καθώς όπως είπα και στον πρόλογό μου, οι μνήμες είναι ακόμα νοπές, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα των προσπαθειών στον υποανέγερση ναό του προφήτη Ηλία και νομίζω ότι αναμένεται να δώσετε και το σύνθημα της επόμενης ημέρας. Όλο τον Αρκαλοχωρικό, ο προφήτης Ηλίας να αναγερθεί και όπως γνωρίζουμε και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο προφήτης Ηλίας ήταν ένα σύμβολο για το Αρκαλοχώρι, φαίνεται από παντού. Έτσι, με τη βοήθεια του, με την βοήθεια της Υπουργού κυρίας Μεγδόνης Λίνας, η οποία έδωσε την άδεια, γιατί όπως γνωρίζετε είναι εδώ αρχαιολογικός χώρος, αναγέρθηκε ο προφήτης Ηλίας πάλι η εκκλησία του. Μάλιστα, Εύη. Βέβαια και η φόρτιση, η συγκίνηση είναι πάρα πολύ δυνατή. Βέβαια ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αυτό το σημείο, με το βλέμμα στραμμένο σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ένας ακόμα λόγος να συγκινηθούμε και να αισθανθούμε κάπως εντός αγωγικών περίεργα, συναισθηματικά βέβαια, με αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς όπως το είπατε, γι' αυτό και η Εκκλησία όμως πάντοτε μνημονεύει και όλο αυτό το διάστημα μνημονεύουμε τον μακαριστό Ιάκωβο, ο οποίος έχασε τη ζωή του εδώ μέσα στο χώρο της Εκκλησίας.
όπως γνωρίζουμε, έκανε κάποιες εργασίες. Εμείς πλέον προσευχόμεθα για την ανάπαυση της ψυχής του. Και, είναι και, να και μείνει... αυτό είναι το καθήκον της Εκκλησίας μας. Ένα μήνυμα ελπίδας αυτό που περνάει και ο κόσμος, ο οποίος έχει σπεύσει από νωρίς σήμερα το απόγευμα, έτσι, να ανάψει ένα κερί, να σκεφτεί, να συλλογιστεί και να ακολουθήσει βέβαια και να ακούσει και τον Εσπερινό, ότι μετά από μια δυσκολία θα έρθουν και καλύτερες μέρες και το βλέμμα πρέπει να είναι στραμμένο μπροστά. Με τη χάρη του Θεού έτσι ακριβώς, ήδη οι άνθρωποι έρχουν αρχή, φορίζουν το λόφο του προφήτη Ηλία. Άλλες φορές και προηγούμενες χρονιές, μέχρι αργά το βράδυ ενηφορίζουν και αύριο όλη την ημέρα για να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν στον προφήτη Ηλία και να ζητήσουν τη χάρη και το έλεος του. Μάλιστα. Πατέρα Σπυρίδωνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχόμεθα η χάρη του προφήτη Ηλία να μας σκεπάζει και να μας βοηθήσει να σταματήσουν οι σεισμοί, γιατί όπως ξέρετε τις τελευταίες ημέρες έχουμε πάλι έτσι δυνατό το ενδιαφέρον του σεισμού. Σεισμική δραστηριότητα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου να πούμε. Και με το βλέμμα... πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και με το βλέμμα στραμμένο στις 27 του Σεπτέμβρη του 22, του τρέχοντος έτους.